αυτό που έγινε στο αυτό κόμμα λέω, του. Αυτό θα μας εξηγήσει ο κ. Κουρλέτης και πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό το τσίμα-τσίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Το είπατε με την ερώτηση νομίζω ήδη. Το γεγονός της χαμηλής συσπήρωσης που οφείλεται στην πολύ κακή εικόνα που εκπέμπεται από τον ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί αυτή την εικόνα προς το παρόν. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε και έχει πιο μεγάλη σημασία είναι ότι δεν υπάρχουν μετατοπίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ προς άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και άρα είναι βέβαιο ότι καθώς τα πλησιάζουμε στην κάλπη αυτή η συσπήρωση θα αυξάνει με αποτέλεσμα όχι απλώς να έχουμε μια πρωτιά, το θεωρώ 100% σίγουρο αυτό. Σας το λέω δηλαδή, σημειώστε την ώρα, τη μέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 100% πρώτος. Εγώ θα προσέθετα ότι έχει δυνατότητα να είναι πολύ μπροστά, όχι απλώς μπροστά. Και δεν μιλάω για οριακή διαφορά. Κύριε Σκουρλέτη, σας ρωτάνε όλοι και θα επιμείνουμε κι εμείς. Ναι. Αν είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πάρει αυτοδυναμή, τα πράγματα προς το παρόν αυτό δείχνουν, μπορεί να πάρει. Όλα ανοιχτά είναι τα ενδεχόμενα. Αν δεν πάρει, θέλουμε να πάμε στο θέμα των συνεργασιών. Εσείς έχετε πει και από αυτή την εκπομπή ότι δεν πρόκειται να συνεργαστείτε με κανέναν άλλον παρά μόνο με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δηλαδή και να είσαστε πρώτος και να μην βγαίνουν τα κουκιά, θα δώσετε την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν μπορεί να προκύψει. Διότι θα είναι τέτοια και θα παίρνετε το συν 50. Η κατανομή των εδρών που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά προσέξτε να δείτε. Όταν μιλάμε για συνεργασίες, άρα θα αναγκαστείτε να συνεργαστείτε με τι εννοούμε. Ακριβώς πάνω σε αυτό θέλω να τοποθετηθώ. Τι εννοούμε όταν λέμε συνεργασίες. Γιατί μιλάμε για συνεργασίες. Για να μπορούν να είναι αποτελεσματικές και φερέγγιες. Για να αποτυπώνουν ευρύτερες συνενέσεις και στο επίπεδο το πολιτικό αλλά και της κοινωνίας. Μπορεί να υπάρξει σήμερα μια φερέγγια συνεργασία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και εκείνες τις δυνάμεις που στο πρόσφατο παρελθόν υλοποιήσαν με τον τρόπο που υλοποιήσαν και υπερασπιστήκανε τα μνημόνια. Ή εν πάση περιπτώσει και αυτές οι νεόκοπες δυνάμεις όπως το ποτάμι που εμφανίζονται πρόθυμες για να κάνουν το οτιδήποτε. Μπορεί να υπάρξει μια φερέγγια τέτοια συνεργασία. Μπορεί για παράδειγμα με τον κύριο Θοδωράκη που ό,τι άκουσα τον έχετε αμέσως μετά, ο οποίος κάθε μέρα προσθέτει κι άλλο ένα ψέμα. Άλλο ένα ψέμα. Χθες, για παράδειγμα, να αναφερθώ σε κάτι που με αφορά και προσωπικά, μίλησε για απόφαση του ΣΤΕ που ακυρώνει την απόφαση για την προσωρινή αναστολή των σκουριών. Και δεν γνωρίζει ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Η απόφαση του ΣΤΕ αφορούσε μια προηγούμενη του Απριλίου. Και ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει, το ΣΤΕ έχει προσφύγει. Ο ελληνικός χρυσός έχει προσφύγει στο ΣΤΕ, θα εκδικαστεί στις 4 Οκτωβρίου και δεν έγινε δεκτό το αίτημα της εταιρείας να υπάρξει αναστολή. Άρα, τι από θα τώρα. Κάνετε, θα ξανακάνετε και ο κύριος Θοδωράκης επιμένει. Ο κύριος Θοδωράκης επιμένει να μιλάει για διορισμούς ημετέρων. Ποιοι είναι οι διορισμοί των ημετέρων? Το γεγονός ότι η συγκρότηση των πολιτικών γραφείων στο σύνολό της είναι στο 50% από αυτούς που είχαν ως συνεργάτες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Θοδωράκης επιμένει με ψέματα. Για να πω, το λέω για τον κύριο Θοδωράκη, διότι έχει σπάσει κάθε προηγούμενο πλέον. Αυτή η πολιτική παρουσία που τα λέει όλα και τίποτα και εμφανίζεται ως κάτι καινούριο. Θέλετε τώρα να πούμε για την φερεγγιότητα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία? Μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε με ανθρώπους όπου όταν ήταν στα πράγματα κάναν το παν για να μην βγουν στη φόρα στοιχεία που έχουν σχέση για παράδειγμα με τη λίστα Λαγκάρτ? Είναι τέτοιο ότι ο κύριος Παπασταύρου τα ξέρετε, αλλά θέλω να τα ακούσετε και να τα βάλετε καλά στο μυαλό σας, όχι εσείς, κυρίως οι ακροατές. Και πρέπει να συνεργαστείτε, θα ξαναγίνουν εκλογές? Γιατί έχετε πει ότι ούτε εκλογές θα ξαναγίνουν. Άρα τι θα γίνει? Προσέξτε να δείτε λοιπόν. Εμείς λοιπόν τα λέμε αυτά, όχι ότι εσείς δεν τα γνωρίζετε. Εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά και από τη δουλειά που κάνετε. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος ότι με την ψήφο του καθορίζει το μετεκλογικό σκηνικό και τις λύσεις που μπορεί να υπάρξουν από αυτόν. Άρα λοιπόν ο κόσμος, γνωρίζοντας όλα αυτά, θα επιλέξει αυτά τα κόμματα που δεν θα δημιουργηθούν τέτοια προβλήματα, που δεν θα πάμε σε άλλες εκλογές και θα έχουμε μια ισχυρή και φερέγγια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι λένε, κύριε Σκουρλέτη, εδώ συνεργαστήκατε στο μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε στη χώρα και συνεργαστήκατε στο θέμα του μνημονίου, ψηφίσατε μαζί το μνημόνιο και ο κόσμος κάθεται και λέει: εντάξει, βρε αδερφέ, δεν μπορείτε να κάτσετε να τα βρείτε σε 5-10 βασικά πράγματα, να πάει λίγο μπροστά η χώρα? Εδώ τα βρήκατε σε πράγματα δεν συνεργαστήκαμε. Συναντηθήκαμε κάποιο επίπεδο, ότι θα τα βρίσκατε. Στο επίπεδο της τελικής ψηφοφορίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στη δικιά μας συμφωνία δεν υπάρχουν μειώσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Όταν γνωρίζουμε καλά ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις με βίαιο τρόπο μείωσαν τον κατώτατο μισθό. Στη δικιά μας συμφωνία δεν υπάρχουν απολύσεις
στο δημόσιο τομέα. Τέρμα στις απολύσεις. Όταν μάλιστα βγήκε με κοινικό τρόπο ο κύριος Μεϊμαράκης μόλις προχθές και είπε άχρηστους, εσάς που δουλεύετε στην ΕΡΤ, στους σχολικούς φύλακες, τους ανθρώπους που φυλάνε λέει τα παιδιά είπε του κόσμου. Ότι μίλησε άχρηστοι, για τους άχρηστοι καθηγητές που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά του κόσμου. Αυτό λοιπόν θέλουμε να ξαναφέρουμε στα πράγματα. Αυτόν τον κινησμό, την αναλγησία, την έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό δείχνει το δημοσκοπήσεις. Οικουμενικές, δεν το δείχνουν αυτό. Το δείχνουν. Αυτές είναι ερμηνείες. Αυτές είναι ερμηνείες. Οι οικουμενικές κυβερνήσεις είναι για εξαιρετικές περιπτώσεις, ίσως για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν το προβάλλουμε για ένα μοντέλο το οποίο έρχεται να κυβερνήσει, έρχεται να δώσει λύσεις στο επίπεδο της τετραετίας, τότε νοθεύουν τη δημοκρατία και την ψήφο του κόσμου. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Σταϊκούρα. Ναι. Είναι προφανές ότι έχω εντελώς διαφορετική ανάγνωση από τον κύριο Σκορυλέτη, γιατί τις δημοσκοπήσεις κανένας πρέπει να τις αξιολογεί και να τις μελετά.